Και μιλώ, κυρίες και κύριοι, για την πολύ γνωστή και αγαπητή σε όλους σας Μαρία Μπεκατόρου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ταξιδεύοντας, επιστρέφοντας. Κυρία Μπεκατόρου, καλό πρωινό. Καλημέρα, γεια σας. Δεν επιστρέφω ακόμα. Α, τελικά δεν επιστρέφετε, μάλιστα. Όχι, τώρα ετοιμάζομαι να επιστρέψω. Ωραία, ωραία. Καλά κάνατε και παρατείνατε για λίγο, γιατί θα απολαύσετε για λίγες ώρες έστω ακόμη την Άξο, την οποία επισκεφθήκατε για πρώτη φορά. Όχι, έχω ξαναέρθει άλλη μία φορά πριν τρία χρόνια. Α, μάλιστα. Μάλιστα, την είχατε καθίσει, δηλαδή την είχατε δει, τη γνωρίζατε, αυτό ρωτώ. Η αλήθεια είναι ότι τώρα κάτσα λίγο παραπάνω, οπότε γυρίσαμε πιο πολύ. Μάλιστα, μάλιστα. Την είδαμε πιο πολύ ακόμα. Θέλω να πω βεβαίως ότι δεν χρειάζεστε συστάσεις, σας βλέπουμε εδώ και αρκετά χρόνια πια στον Αντένα, σε επιτυχημένες εκπομπές. Από όσο τουλάχιστον πληροφορούμε, θα συνεχίσετε εκεί και την επόμενη χρονιά. Σωστά. Ναι, θα συνεχίσω. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο από αυτή την εμπειρία σας, γιατί νομίζω, έτσι τουλάχιστον μου είπε ο Χρήστος Νέζος, ότι έχετε κι εσείς ένα site, ένα blog, στο οποίο παρουσιάζετε διάφορα θέματα. Ποια ήταν η εντύπωσή σας από αυτό το πρώτο γαστρονομικό, θα το πω εγώ, φεστιβάλ της ΕΑΣ Νάξου? Επειδή είπατε για τον Χρήστο Νέζο, ναι. Εγώ μιλήσα για τον Χρήστο, που τον εκτιμώ και τον αγαπώ πολύ χρόνια. Mm-hmm. Και μου έχει μεταφέρει την αγάπη που έχει για την Άξο και που τελικά τώρα που το ζήσα λίγο παραπάνω είναι δικαιολογημένη, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Έτσι. Η αλήθεια είναι το φαγητό το έχω ξεχωρίσει από την προηγούμενη φορά, γιατί μένα μου αρέσει το φαγητό. Ναι. Και τρώω και ξέρω και εκτιμώ. Mm-hmm. Φάγαμε πάρα πολύ ωραίο, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία, είδαμε ωραίες θάλασσες, ωραίους ανθρώπους. Αυτό που νομίζω χαρακτηρίζει την Άξο είναι οι άνθρωποι. Είστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Mm-hmm. Δεν είναι παντού έτσι. Είστε πάρα πολύ φιλόξενοι, πολύ χαρούμενοι άνθρωποι, με πάρα πολύ ωραία κουλτούρα, πολύ ωραία έθιμα και μια υπέροχη γραβιέρα, που γι' αυτήν είμαστε εδώ. Έτσι, έτσι. Αν έτσι με μία φράση θα χαρακτηρίζατε αυτό το τυρί, τη γραβιέρα Pop Νάξου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ποια θα ήταν αυτή η φράση στην οποία θα επικεντρωνόσαστε? Πώς, Δελικάτη. Δελικάτη. Μάλιστα, μάλιστα. Δελικάτη λοιπόν. Και μου έκανε εντύπωση, και εντάξει, κακώς μου έκανε εντύπωση, ότι όλοι διερωτήθηκαν γιατί δεν είναι αλμυρό αυτό το τυρί. Το ρώτησαν λίγος πολύ όλοι, έτσι δεν είναι? Εγώ ρώτησα πρώτη, το είχα ρωτήσει πριν σας δω, μάλιστα. Την είχα γευτεί τη γραβιέρα πριν και μου έκανε εντύπωση πόσο γλυκιά είναι. Mm-hmm. Και πόσο ωραίο σαγανάκι κάνει. Έτσι. Γιατί εμένα γενικά δεν μου πολύ αρέσει το σαγανάκι. Και επέμενε ο Χρήστος και μου λέει, σε παρακαλώ, δοκίμασε, το δοκίμασε, και όντως ήταν απίθανο. Mm-hmm. Και ήταν απίθανο γιατί δεν έχει αλάτι. Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρετε, αυτό είναι και πολύ θετικό για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν τρώνε και αλάτι. Βλέπετε ότι πλέον διαφημίζουν προϊόντα στα οποία έχουν λιγότερο αλάτι κλπ. Είναι λοιπόν ένα τυρί που μπορούν να το γευθούν και να το απολαμβάνουν ακόμη και εκείνοι που έχουν ένα πρόβλημα υγείας και δεν μπορούν να φάνε αλάτι. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Κυρία Μπεκατόρου, όσον αφορά γενικότερα την διοργάνωση, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Ήταν η πρώτη βέβαια, αλλά θα ήθελα να μου πείτε, ήταν όλα κάτω από ένα έλεγχο, δηλαδή η φιλοξενία σας, η διαμονή σας, οι περιηγήσεις που κάνατε? Όλα ήταν πάρα πολύ ωραία, πολύ καλά οργανωμένα, είδαμε πολύ ωραία... Είδαμε πάρα πολύ ωραία μέρη, πήγαμε στα Κουφονίσο, περάσαμε πολύ ωραία, φάγαμε πολύ ωραία, ήταν τέλεια, ήταν πολύ ωραία, αλήθεια. Και ήσασταν και μια πολύ πολύ ζεστή παρέα, μου έκανε εντύπωση αυτό. Γίνατε όλοι μια πολύ ζεστή παρέα, γιατί σίγουρα μπορεί και να μην γνωρίζατε και όλους όσοι ήταν μεταξύ τους, δηλαδή να μην γνωρίζονταν όλοι, γιατί ήρθαν και από διάφορα μέρη της χώρας, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, βέβαια. Εντάξει, εγώ με τον Βασίλη μου κάνουμε παρέα στην Αθήνα. Ναι. Και έτσι
ξέραμε από την αρχή ότι θα είμαστε στην τροχή. Σας κάνω λίγο, αν μπορείτε να μένετε σταθερά σε ένα σημείο. Σταθερά είμαι. Α, σταθερά είστε, ωραία, ωραία. Κυρία ναι, πείτε μου, πείτε μου. Οπότε ήταν σίγουρη η επιτυχία της παρέας. Ήταν και η Χριστίνα, ήταν και διάφορα άλλα παιδιά που γνωρίζουμε, οπότε περάσαμε πολύ ωραία. Βέβαια. Να ρωτήσω αν έχετε σκοπό να επανέλθετε στην Άξο κάποια στιγμή, δηλαδή είναι από τα νησιά που θα θέλατε έστω και για τρίτη φορά να επισκεφθείτε. Βέβαια. Φυσικά. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το νησί και είναι και καλή πρόσβαση, δηλαδή έχει συγκοινωνία, συχνή, είναι ωραία τα καράβια, παίζει και αυτό όμω. Βέβαια. Οπότε, δηλαδή για μένα είναι πολύ πιο εύκολο το να πάω στον Πειραιά και να πω σε ένα καράβι, να ταξιδέψω υπέροχα και να φτάσω σε ένα νησί σε 4-5 ώρες. Ναι. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Από το να είμαι στο δρόμο. Βέβαια. Οπότε είναι και πολύ προσβάσιμο και μου αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Να ρωτήσω, ποιο είναι αυτό στο οποίο θα επικεντρωθείτε από αυτό το διήμερο, τριήμερο το οποίο περάσατε σε αυτό το πρώτο φεστιβάλ Γραβιέρας? Σε αυτά που θα γράψω. Ναι, ναι. Και να μας πείτε και πού, το site σας. Α, θα γράψω, εγώ γράφω στο, έχω ένα blog, το Maria's Diary στο thecaller.gr. Μάλιστα. Που είναι και εδώ, ξέρω, είναι ένα από τα καλύτερα αυτή τη στιγμή sites στην Ελλάδα. Όπου εκεί θα γράψω, νομίζω, για τη φιλοξενία αυτόν το πρώτο και μετά για τις γεύσεις. Μάλιστα. Τελικά η φιλοξενία πραγματικά είναι αυτή που κερδίζει στην Άξο. Πάντα, να ξέρετε, η φιλοξενία κερδίζει. Ναι, ναι. Πάντα, παντού. Είναι η πρώτη εντύπωση και είναι και η τελευταία εντύπωση. Βέβαια. Ο πρώτος που είσαι υποδεχτή και ο τελευταίος που θα σε χαιρετήσει φεύγοντας. Έτσι είναι. Οπότε γνώρισα πάρα πολύ ευγενικούς, υπέροχους ανθρώπους που θα ήθελα να ξανασυναντήσω. Και θέλω να σας πω, κυρία Μπεκατόρου, ότι πραγματικά, και το λέω εγώ που δεν είμαι μένα από την Άξο, αλλά ζω χρόνια στο νησί, ότι... Καταλαβαίνω γιατί. Ακριβώς. Αυτό μου είπε και μια φίλη μου, όταν δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα έρθω να μείνω σε ένα νησί, γιατί είμαι παιδί της πόλης και μάλιστα του κέντρου της πόλης. Και όταν ήρθε, μου είπε: τώρα καταλαβαίνω, Δανάη, γιατί παρέμεινες. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτή η φιλοξενία, κυρία Μπεκατόρου, δεν έχει να κάνει μόνο με εντός εισαγωγικών τους επίσημους προσκεκλημένους, τους επίτιμους προσκεκλημένους και τους δημοφιλείς. Είναι προς όλο τον κόσμο, από τον πρώτο επισκέπτη μέχρι τον τελευταίο. Ναι. Το ξέρω, το κατάλαβα και γι' αυτό μου έκανε εντύπωση και καλή εντύπωση. Θέλω δηλαδή να σας πω, μη φανταστείτε ότι έγινε ειδικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους bloggers, τους δημοσιογράφους, οι οποίοι ήρθατε για να τιμήσετε αυτό το πρώτο φεστιβάλ Γραβιέρας. Γίνεται για όλους. Βέβαια, και αυτό είναι το σωστό, βέβαια, και το γενικό. Το κατάλαβα, γιατί ότι παντού φέρονταν με το σπίτι. Ακριβώς. Θα το βλέπατε. Και αυτό μου κάνει την καλύτερη εντύπωση. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν εσείς θέλατε κάτι να συμπληρώσετε για το οποίο δεν σας ρώτησα. Αν κάτι σας έκανε εντύπωση και θέλετε να το επισημάνετε. Όχι, απλά εδώ υπάρχουν οι φανταστικές παραλίες που δεν τις βρίσκεις εύκολα, εξωτικές παραλίες, που έχεις δυνατότητα να πας και οργανωμένα, να πας και μόνος σου, και αυτό είναι μαγικό, δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό τόσο ωραίο της Νάξου, του νησιού, που νομίζω ότι γι' αυτό βλέπω και τόσους ξένους να τρελαίνονται και να είναι από το πρώτο που το βράδυ εδώ στη θάλασσα. Και φανταστείτε τώρα ότι εσείς δεν πετύχατε και καλές καιρικές συνθήκες. Είχαμε τα αποφόρμα στα νότια. Το ξέρω, δεν με νοιάζει, μάνα, δεν με νοιάζει καθόλου. Ναι. Καθόλου. Ναι. Κυρία Μπεκατόρου, θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά. Χάρηκα θερμά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε μια ζωή, είστε πραγματικά όπως φαίνεστε. Είστε ο εαυτός σας και στην τηλεόραση. Πολύ. Θέλω να σας το πω αυτό. Σας ευχαριστώ. Έτσι, με κέφι πάντα, με το αστείο, με την καλή διάθεση και με το επικοινωνιακό στοιχείο που το έχετε πλούσιο. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό καλοκαίρι. Επίσης. Πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επάνωδο. Γεια σας.